και την εντύπωση ότι πιο πολύ αίσθηση θα σου έκανε, ας πούμε, αν, ή το να μαγειρεύεις μέσα στη φυλακή, το να πας στο Κορυδαλό. Αυτό το οποίο έχει κάνει. Ναι, και αυτό εμένα μου φαίνεται ίσω πολύ πιο ενδιαφέρον. Τα κορίτσια εκεί ήταν. Πήγες στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού. Εκεί πραγματικά νιώθεις το μεγαλείο της ψυχής. Δηλαδή μέσα στα προβλήματά τους και μέσα σε όλο αυτό που περνάγανε ήταν όλες οι ηλικίες. Ήταν από 18 χρονών μέχρι 60. Το λέω τώρα και ανατριχιάζω. Και με χαρά θα το ξανάκανα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Τι έκανες, έκανες ένα σεμινάριο δηλαδή. Έκανα ένα σεμινάριο στα κορίτσια όταν θα ξαναβγούν στην κοινωνία να ξέρουν να φτιάχνουν πράγματα που να έχουν σχέση με την κουζίνα, με το αντικείμενό μου. Πόσες μαζεύτηκαν να παρακολουθήσουν εδώ? Ήταν πάρα πολλές. Ήταν σχεδόν όλη η φυλακή. Ήταν πάρα πολλές. Τι σου λέγανε? Και συμμετείχαν όλες. Τι σου λέγανε? Συμμετείχαν όλες. Ήταν ζεστές, ήταν ανθρώπινες. Ήταν κάθε μία το πρόβλημά της. Ενώ στην αρχή ήταν λίγο. Ξέρεις, στην αρχή, παρόλο που εγώ πήγα πολύ απλή, ούτε στολισμένη όπως είμαι τώρα εδώ, πήγα με τη φόρμα μου απλή. Ρε παιδί μου, πώς βγαίνω έξω που δεν με γνωρίζει κανείς. Μόνο τη φωνή μου λέει, α, εσείς είστε, δεν σας γνώρισα. Έτσι πήγα λοιπόν. Ήταν λίγο στην αρχή μαγκωμένες, αλλά μετά όταν άρχισα να τους μιλάω, γιατί όταν μιλάω, πιστεύω ότι βγάζω αυτό που έχω στην ψυχή μου και βγάζω, νιώθω ότι βγάζω καλό πράγμα. Λοιπόν, ισχύει, το αντιλήφθηκαν όλες και γίναμε μια παρέα. Δηλαδή. Δάκρυσα εκείνη τη μέρα. Ήταν φανταστικά. Ήταν από τις πιο ωραίες εμπειρίες που έχω ζήσει ποτέ.